Καλημέρα, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος με τη σημερινή παρουσίαση, καθώς ένα σχέδιο το οποίο είχαμε συζητήσει εδώ και αρκετό καιρό παίρνει σάρκα και οστά και δεν μιλάμε για τίποτα άλλο παρά για τη δυνατότητα σε κάθε Ελληνοπολίτη να έχει δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικές ψηφιακές εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Έβλεπα εδώ πέρα τα νούμερα, τα οποία είναι αρκετά εντυπωσιακά, 214 εκπαιδευτικά προγράμματα, 32 πάροχοι, 1.800 ώρες, τονίζω, δωρεάν εκπαίδευσης και φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα ενισχύεται καθώς θα οριμάζει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι και αυτό είναι διαθέσιμο μέσα από την κεντρική μας πύλη, το gov.gr. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να συζητήσουμε και με συμπολίτες μας οι οποίοι έκαναν χρήση αυτών των υπηρεσιών και θα ήθελα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τις εμπειρίες τους, τις προτάσεις τους, τις σκέψεις τους για το πώς μπορεί το περιεχόμενο να γίνει καλύτερο. Νομίζω ότι η έμφαση και η μαγική λέξη εδώ πέρα είναι ποιότητα. Από τη στιγμή που παρέχουμε ως κράτος προγράμματα εκπαιδευτικά, αυτά πρέπει να είναι πιστοποιημένα, αναγνωρισμένα και να γνωρίζει ο πολίτης ο οποίος θα μπει στον κόπο να περάσει από αυτή τη διαδικασία, ότι θα έχει ουσιαστική προστιθέμενη αξία και σε τυπικό επίπεδο ότι συμπλήρωσε ένα πρόγραμμα και περνάει μέσα από μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, αλλά και ότι ο ίδιος αναγνωρίζει ότι αυτός ο χρόνος τον οποίο αφιέρωσε τον βοηθάει να βελτιώσει τις δεξιότητες του, τις γνώσεις του και την συνολιακή κατάρτισή του μέσα από προγράμματα τα οποία είναι διαθέσιμα ψηφιακά. Οπότε είμαι πάρα πολύ περίεργος να ακούσω τις εμπειρίες των συμπολιτών μας, αλλά πριν από αυτό φαντάζομαι θα θέλετε να πείτε εσείς για κουβέντες για το ποια είναι τα επόμενα βήματα στα προγράμματα της ψηφιακής ακαδημίας. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι τα skills, το upskilling, η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι μία από τις διαστάσεις στις οποίες αξιολογείται η χώρα μας σε όλους τους διεθνείς δείκτες για τα ψηφιακά. Δηλαδή, είναι αφενός οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, όπου εκεί είχαμε την πρωτοβουλία του GovGR, είναι οι υποδομές μας, οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές, αλλά ένας πολύ βασικός πυλώνας είναι τα skills, είναι οι ψηφιακές δεξιότητες. Εκεί ξεκινήσαμε με μία αντίστοιχη φιλοσοφία με τον GovGR και νομίζω μπορούμε να πάμε να πατήσουμε την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών. Κατά τη διάρκεια του lockdown, ξεκινήσαμε δημιουργώντας την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών. Εκεί η κεντρική σύλληψη ήταν πολύ απλή. Αυτό ήταν ένα project που ανέλαβε ο Υφυπουργός ο Γρηγόρης Αρυφόπουλος με την ομάδα του. Η σύλληψη ήταν να δούμε καταρχήν τι ποιοτικό υλικό υπάρχει που είναι δωρεάν διαθέσιμο στο διαδίκτυο, είτε από ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, είτε από επιχειρήσεις, είτε από μεγάλους παρόχους περιεχομένου. Αξιολογήθηκαν από μια επιτροπή και παρέχονται δωρεάν. Αυτό ήταν το βήμα 1. Ξεκινήσαμε με 156 μαθήματα, τόσα ήταν μέχρι χτες, 1.500 ώρες από 23 παρόχους. Σήμερα πάμε ένα βήμα παραπέρα. Πηγαίνουμε στα 214 μαθήματα, όπως βλέπετε, πάνω από 1.800 ώρες εκπαίδευσης, 32 πάροχοι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι δημιουργούμε και ένα αυτοδιαγνωστικό τεστ, το οποίο ο καθένας μας μπορεί να αξιολογήσει τις ψηφιακές του δεξιότητες από πολύ απλές, να μάθω πώς να κάνω Google, να μάθω πώς να ψάχνω κάτι στο διαδίκτυο, μέχρι να μάθω κώδικα. Και σε αυτό το πλαίσιο αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Όπως είπατε, θα χτίσουμε πάνω του, θα προσπαθήσουμε αυτό να γίνει κεντρική πύλη για τις ψηφιακές δεξιότητες. Και θα δώσω το λόγο στο Γρηγόρη, που είναι αυτός που τρέχει το project, για να το αναλύσει περαιτέρω. Ο στόχος μας, κύριε Πρόεδρε, είναι να μην αφήσουμε κανέναν πίσω στη νέα ψηφιακή εποχή και να ενισχύσουμε όλους τους πολίτες με ψηφιακές δεξιότητες, προκειμένου αυτοί να μπορέσουν να αξιοποιήσουν και τα ψηφιακά εργαλεία που πλέον τους διαθέτουμε μέσα από το gov.gr, αλλά να είναι ανταγωνιστικοί στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Γιατί όλες οι έρευνες καταδεικνύουν ότι οι δουλειές του μέλλοντος, και ένα μέλλον το οποίο δεν είναι σε 10-20 χρόνια, αλλά είναι τώρα, χρειάζονται τουλάχιστον κάποιες βασικές και σε αρκετές περιπτώσεις και προηγμένες τέτοιες δεξιότητες. Εδώ λοιπόν συγκεντρώσαμε υλικό το οποίο υπήρχε, αλλά υπήρχε διαμοιρασμένο σε διάφορους ιστοτόπους ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, εταιριών της αγοράς. Το αξιολογήσαμε με επιτροπή αξιολόγησης, με ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες και το παρουσιάζουμε με ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, δωρεάν, με ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς εγγραφές. Και βλέπουμε πώς ήταν η Ακαδημία στην αρχή. Δηλαδή, αν ανέβουμε εδώ,
Είχαμε αρχικά, είναι λίγο δύσκολο με αυτό το pad εδώ, αλλά είχαμε αρχικά 6 κατηγορίες μαθημάτων. Δηλαδή, οργανώσαμε τα πρώτα 156 μαθήματα σύμφωνα με αυτές τις κατηγορίες. Επικοινωνία και συνεργασία, διαδίκτυο, εργαλεία καθημερινής χρήσης, ψηφιακή επιχειρηματικότητα, επιστήμη υπολογιστών και τεχνολογίες αιχμής. Ο χρήστης εύκολα, αν για παράδειγμα επιλέξει το διαδίκτυο, βλέπει σχετικές θεματικές ενότητες, μπορεί να επιλέξει για παράδειγμα περιήγηση στο διαδίκτυο και να του δώσει κάποια προτινόμενα μαθήματα από διάφορους παρόχους και για παράδειγμα να επιλέξει ένα μάθημα, για παράδειγμα εδώ από το ΕΑΠ, εισαγωγή στις υπηρεσίες αναζήτησης στο παγκόσμιο ιστό, αν το επιλέξει. Παίρνει περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα. Για το πόση ώρα είναι. Για το πόση ώρα είναι. Ότι πρόκειται για μάθημα το οποίο προσφέρεται στα ελληνικά. Από ποιον πάροχο. Και ότι έχει να κάνει με γενικές δεξιότητες. Και θα μιλήσω αργότερα με αυτό. Έχουμε από κάτω σχετικές πληροφορίες περισσότερες για το μάθημα. Μπορεί δηλαδή ο πολίτης να δει σε ποιους απευθύνεται και αν χρειάζονται προαπαιτούμενες γνώσεις. Πολύ βασικό αυτό. Και όλα τα σχετικά με τις άδειες χρήσης και επιλέγοντας να μεταβεί στον πάροχο, ανακατευθύνεται εκεί και πλέον είμαστε στο εδώ συγκεκριμένα περιβάλλον του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και παρακολουθεί το σχετικό μάθημα και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, αυτό που κάνουμε τώρα στη νέα έκδοση είναι το εξής. Αν πάμε στην αρχική σελίδα, έχουμε τη δυνατότητα πλέον να κάνουμε ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης. Εδώ δηλαδή έχουμε ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων, το DigiComp version 2.1, το οποίο σε 5 περιοχές δεξιοτήτων περιγράφει 21 σχετικές ψηφιακές δεξιότητες. Δίνουμε μια επεξήγηση εδώ όσον αφορά το ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες που έχουν να κάνουν με βασική χρήση πληροφοριών και δεδομένων, με επικοινωνία και συνεργασία, με δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου συμπεριλαμβανομένου και του προγραμματισμού, με ασφάλεια, με επίλυση προβλημάτων και εξηγούμε και το επίπεδο δεξιοτήτων, προκειμένου να γνωρίζει ο πολίτης τελικά το αποτέλεσμα το οποίο θα λάβει στο τέλος. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα τέτοιο εργαλείο αυτοξιολόγησης. Με πολλές ερωτήσεις θα δείτε. Επειδή υπάρχουν 21 δεξιότητες, η κάθε δεξιότητα έχει 3 ερωτήσεις με διαβάθμιση από την πιο απλή στην πιο σύνθετη, προκειμένου να μπορέσουμε να αυτοαξιολογήσουμε τον πολίτη. Και εδώ επιλέγει μία απάντηση. Αντιλαμβάνομαι πώς μπορώ να βρω πληροφορίες στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά. Και οι απαντήσεις που έχει έχουν να κάνουν με το βαθμό αυτονομίας του χρήστη. Ναι. Αν γνωρίζω αλλά χρειάζομαι βοήθεια ή αν μπορώ μέχρι και να καθοδηγήσω άλλα άτομα. Mm-hmm. Αν πάμε για παράδειγμα τώρα, για να μην σας κουράσω σε όλο το τεστ αυτό, αν φτάσουμε στο τέλος και επιλέξουμε τυχαία κάποιες ερωτήσεις, βλέπετε ότι εδώ, καθώς περνάμε από τη μία περιοχή δεξιοτήτων στην άλλη, φαίνεται και στο χρήστη ότι προχωρά, και φαίνεται σε κάθε περίπτωση και η περιοχή επίλυση προβλημάτων μέσα στο τέλος, αλλά και η σχετική δεξιότητα, δημιουργική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Αν επιλέξω λοιπόν κάποιες απαντήσεις για τις τελευταίες ερωτήσεις, φτάνω στο τέλος του εργαλείου αυτοαξιολόγησης, συγχαρητήρια, ολοκληρώσατε την αυτοαξιολόγηση και μπορώ να δω το αποτέλεσμα αυτής, πού βρίσκομαι δηλαδή στις 5 περιοχές δεξιοτήτων. Και ως αποτέλεσμα αυτής της αυτοαξιολόγησης μου, θα σου προτείνει και μαθήματα. Να δω και τα προτινόμενα μαθήματα. Να δω τα προτινόμενα μαθήματα στις σχετικές περιοχές. Και πάλι να τα επιλέξω όπως το έκανα πριν. Εξαιρετικά. Μπορούμε βέβαια να περάσουμε το εργαλείο αυτοαξιολόγησης και να πάμε κατευθείαν, έχουμε οργανώσει το υλικό είτε πάνω σε γενικές ψηφιακές δεξιότητες είτε και σε εξειδικευμένες. Και περίπου τα 100 μαθήματα είναι στις γενικές και τα υπόλοιπα είναι στις εξειδικευμένες. Δηλαδή μπορούμε να ζητήσουμε από τον χρήστη να τοποθετηθεί εδώ και να πει ότι εγώ θέλω να δω τα μαθήματα του βασικού επίπεδου όσον αφορά την ασφάλεια και όσον αφορά τη βασική χρήση πληροφοριών και πάλι να του προτείνουμε τα σχετικά μαθήματα. Ή
ολοκληρώνοντας, να του πούμε ότι κοίταξε, αν είσαι ένας επαγγελματίας, γνωρίζεις περισσότερα πράγματα, μπορούμε να σου προτείνουμε και σχετικές εξειδικευμένες δεξιότητες, μαθήματα για εκπαιδευτικούς, μαθήματα για επιχειρηματίες, μαθήματα σχετικά με σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού, όπου εδώ πραγματικά βλέπουμε πιο εξελιγμένα πράγματα και το δείχνουμε κιόλας ότι είναι εξειδικευμένη δεξιότητα που έχει να κάνει με βάσεις δεδομένων, που έχει να κάνει με θέματα προγραμματισμού. Και εδώ μπορεί ο χρήστης πραγματικά να μάθει πολλά πράγματα. Έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, από το μάθησης κάτω στην Κρήτη, το ΙΤΕ, προχωρημένο προγραμματισμό σε Python. Πάλι σε ποιους απευθύνεται, ποιες είναι οι προαπαιτούμενες γνώσεις, τι διάρκεια έχει το μάθημα αυτό. Mm. Και πάλι να μεταβεί στο περιβάλλον, συγκεκριμένα τώρα του ΙΤΕ, και να πάρει ένα τέτοιο σχετικό μάθημα ελεύθερα, χωρίς εγγραφή, χωρίς κάποιο άλλο θέμα, και να το ολοκληρώσει και χωρίς κόστος, και να το ολοκληρώσει όποτε ο πολίτης επιθυμεί. Είναι εργαλείο ασύγχρονης εκπαίδευσης, γιατί θεωρούμε ότι είναι και το εργαλείο το οποίο θα μας βοηθήσει, κύριε Πρόεδρε, να κλιμακώσουμε τις δράσεις. Δεν μπορούν όλοι οι πολίτες μας να παρακολουθήσουν διαζώσεις μαθήματα σε ψηφιακές δεξιότητες. Μέσω του διαδικτύου μπορούμε να φτάσουμε στον συμπολίτη μας, στο Καστελόριζο, στο Πολύκαστρο, και να του δώσουμε τη δυνατότητα να ενισχύσει τις δεξιότητές του, είτε τις πολύ απλές, πώς να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο, είτε και τις πιο προηγμένες. Και ίσως κάποια στιγμή αυτό πρέπει να το σκεφτούμε, αν μπορεί να οδηγήσει και σε κάποιες πιστοποιήσεις πλέον και να υπάρξει διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Υπάρχουν μαθήματα στα αγγλικά, υπάρχουν μαθήματα στα ελληνικά. Η Coursera μας έχει π.χ. προσφέρει. Ναι. Έχουμε αρκετά μαθήματα, έχουμε 37 μαθήματα από την Coursera, τα οποία μας τα έχει προσφέρει δωρεάν. Mm-hmm. Και έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση και μια συνεργασία με την Coursera, έναν παγκόσμιο κολοσσό στον χώρο της κατάρτισης. Mm-hmm. Έχουμε μαθήματα, και μπορώ να πάω στην αρχική σελίδα για να δείτε όλους τους παρόχους, από πάνω από 10 ακαδημαϊκά ελληνικά ιδρύματα, αλλά και από εταιρείες της αγοράς. Εδώ βλέπουμε δηλαδή ότι έχουμε το ΑΠΙΘΙΤΑ, το ΕΚΠΑ, το MEP. Υπάρχουν εργαλεία πιστοποίησης και ηλεκτρονικά. Μπορεί κάποιος δηλαδή να ολοκληρώσει ένα μαθησιακό μονοπάτι ουσιαστικά, μια αλληλουχία μαθημάτων, προκειμένου να χτίσει μια συγκεκριμένη δεξιότητα, και αυτό να το πιστοποιήσουμε. Πούμε δηλαδή ότι όντως αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο πολίτης, ολοκλήρωσε αυτή τη σειρά μαθημάτων, πέρασε και μια εξέταση πάνω σε αυτά τα οποία έμαθε, και αυτό το πιστοποιούμε. Ναι, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ο σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να δώσουμε μεγαλύτερη προβολή στην ψηφιακή ακαδημία πολιτών, και να ακούσουμε κυρίως από εσάς τις δικές σας εμπειρίες από αυτό το εργαλείο. Αποδίδω πολύ μεγάλη προτεραιότητα στις ψηφιακές δεξιότητες και χαίρομαι ιδιαίτερα που μέσα από την πλατφόρμα gov.gr μπορέσαμε και συγκεντρώσαμε μια σειρά από υψηλής ποιότητας διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία ξεκινάνε από πολύ βασικές δεξιότητες και πηγαίνουν και σε πολύ πιο προχωρημένες γνώσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να δώσουμε δυνατότητα σε κάθε Έλληνα πολίτη, δωρεάν, χωρίς καμία γραφειοκρατική περιπλοκότητα, να χτίσει τις ψηφιακές του δεξιότητες ανάλογα με το επίπεδο γνώσης το οποίο κατέχει. Οπότε, ο σκοπός μου είναι να ακούσω λίγο τις δικές σας εμπειρίες, τι μάθατε, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι θα κάνατε καλύτερο. Και να ξεκινήσω από τη Μαρία. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ολοκληρώνεις και το Λύκειο, έτσι δεν είναι? Ναι, και δίνω και Πανελλήνιες. Πότε δίνεις ξανά? Δίνω ξανά την Πέμπτη το τελευταίο μάθημα. Ναι. Και έχω δώσει ήδη τα τρία μάθηματα. Πώς πήγε μέχρι στιγμής? Μια χαρά πήγε. Εντάξει, πολύ φάνηκαν ίσως και εμπειρία ζωής που έχουμε έτσι καθημερινά στις δουλειές και όλα αυτά. Μου φάνηκαν λίγο πιο εύκολα. Φαντάζομαι από ότι ενώ σου παιδί που είναι στην εφηβεία. Ναι. Και αύριο ποιο είναι το τελευταίο μάθημα που δίνεις? Αρχές οικονομικής. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που επιλέγεις αυτόν τον δρόμο, και όχι μόνο τον δρόμο του να δώσεις πανελλήνιες, αλλά να χτίσεις και λίγο τις περαιτέρω τις ψηφιακές σου δεξιότητες. Πες μου λίγο την ειδικά αυτό το να εξελισσόμαστε, ειδικά τώρα στις εποχές που η ψηφιακή όλη αυτή η κοινωνία είναι πολύ βασική, είναι καλό να μαθαίνουμε
γνωρίζουμε και να αντιμετωπιζόμαστε. Ναι. Εγώ το. Την ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών μέσω ενός φίλου που το είχε ανεβάσει στο Facebook το ανακάλυψα και έκανα έτσι μια μικρή έρευνα. Μπήκα να το ετοιμάσω, να δω πώς είναι. Έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που μπορείς να μάθεις όντως, από πολύ χαμηλό επίπεδο μέχρι και πιο υψηλό. Εγώ είχα λίγο, επειδή δεν είχα πάρα πολύ χρόνο, η αλήθεια είναι λόγω των πανελληνίων, είχα εργασία από το σπίτι, αλλά έχω πάρα πολλά τα οποία με ενδιαφέρουν και σίγουρα θα μόλις τελειώσουμε και τις εξετάσεις μου θα ασχοληθώ. Γιατί σκεφτόμουν ίσως το ότι η εργασία στο σπίτι πλέον είναι πολύ πιο συνηθισμένη και μέσω πανδημίας το μάθαμε, το είδαμε πώς είναι. Οπότε ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα που μαθαίνεις, βλέπεις, εξειδικεύεσαι. Ας πούμε τα email marketing θα με ενδιαφέρει, θα με ενδιαφέρει επίσης η χρήση των social media για επιχειρηματική δράση και πολλά άλλα βέβαια, αλλά για αρχή να ξεκινήσουμε αυτά. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ, πολύ, πολύ ωραία. Εσύ Τίνα, από αεροσυνοδός, τώρα αναζητάς να ενισχύσεις, να επενδύσεις τις δεξιότητές σου, κυρίως σε social media, τα δικά σου ενδιαφέροντα που είναι. Περισσότερο έκανα focus στο κομμάτι των social media, γιατί είμαι και είναι ο τομέας που θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά. Πιστεύω ότι είναι το μέλλον, όχι μόνο για τη δική μου γενιά, αλλά και για μεγαλύτερες γενιές για τις επόμενες. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θεωρώ ότι είναι αρκετά χρήσιμη για όλες τις ηλικίες. Εύκολη συλλογήγηση, με απλή κατανόηση γλώσσας και πιστεύω ότι το περιεχόμενο ας πούμε της κάθε ενότητας είναι μια πολύ καλή βάση εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη. Είναι αλήθεια ότι εκπαίδευσες και τους γονείς σου σε ηλεκτρονικές συναλλαγές? Ναι. Αλήθεια. Και πώς ήταν αυτή η εμπειρία, το αγκάλιασαν εύκολα? Πολύ εύκολα, step by step, πολύ ξεκάθαρη, με ξεκάθαρη, πολύ εύκολη μέθοδο και βοήθησε αρκετά. Συγκεκριμένα την περίοδο της πανδημίας και της καραντίνας που δυσκολευθήκαμε όλοι σε πολλά τομείς του εξωτερικού. Αυτό βοήθησε λίγο παραπάνω, γιατί είναι πολύ χρήσιμο και είναι και δωρεάν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κατάλαβαν τώρα ότι δεν χρειάζεται να στείνονται κατά ανάγκη στην ουρά στην τράπεζα και ότι μπορούν να διεκπαιρεύουν πολλές από τις συναλλαγές τους ηλεκτρονικά. Ακριβώς. Και φαντάζομαι ότι είναι και μεγάλη ικανοποίηση για ανθρώπους έτσι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας όταν διαπιστώνουν ότι μπορούν και αυτοί να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα και να εξοικειωθούν τουλάχιστον με τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο. Και επιμένω πάρα πολύ σε αυτές τις ιστορίες και νομίζω ότι και με τον Υπουργό και στην επικοινωνιακή προσπάθεια την οποία κάνουμε να προβάλλουμε συνολικά τις υπηρεσίες που παρέχουμε πια μέσα από το gov.gr ότι είναι για όλους. Από παιδιά μέχρι ανθρώπους που δεν θα φανταζόντουσαν ποτέ ότι μπορεί να είχαν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είναι πολύ σημαντικό για όλους να έχουμε συζητήσει για εποχή. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, εγώ πήγα και αναζήτησα τα social media, γιατί όπως να ανέφερε ένα κομμάτι το κείμενο που με ενδιαφέρει, και μου έκανε εντύπωση ότι το πρώτο μάθημα ήταν εκείνο που έκανα εγώ στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στο Ηλέντι. Γιατί παρακολουθώ ένα μάθημα στο social media και ίντερνετ το ΕΠΑ και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν ακριβώ το ίδιο μάθημα. Και ήταν πολύ σημαντικό γιατί είναι από μεγάλες πηγές. Μαθαίνω από μεγάλες και βαθιές πηγές. Για το social media, για το PowerPoint, δηλαδή για τα πάντα. Επιμένουμε πολύ και το Υπουργείο επιμένει πολύ να έχει ένα φίλτρο ποιότητος, ώστε όταν θα μπείτε στον κόπο να αφιερώσετε χρόνο για να χτίσετε δεξιότητες, να ξέρετε ότι αποκτάτε πρόσβαση σε πληροφορία η οποία είναι ελεγμένη και ποιοτική. Να ρωτήσω τον Τάσο, εσύ Τάσο είσαι στέλεχος με μεγάλη εμπειρία, είσαι διαχειριστής δικτύων, άρα έχεις ένα αυξημένο επίπεδο
γνώσεων, στα ζητήματα πληροφορικής. Εσύ βρήκες χρήσιμο υλικό ως πιο προχωρημένος χρήστης στη πλατφόρμα. Ναι, και μάλιστα σε δύο τομείς, και άμεσα σε μένα, αλλά και επειδή καλώς κακώς μέρος της δουλειάς είναι να εξυπηρετούμε χρήστες σε δουλειά, με βοήθησε επίσης και σε αυτό το τομέα, με το πόσο πρόκειται για μένα. Εντάξει, τότε, κατά χρόνια και πόσα χρόνια στην Αγγλία, σίγουρα μια εμπειρία την έχω. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή τώρα σκέφτομαι να μεταφυθήσω λίγο στην τομέα από να σκεφτεινά σειρά τεχνικό, θα ήθελα να δω λοιπόν πώς ήταν στο μόνο, έτσι κάποια πιο μαναζέρια εργαλεία. Στον ίδιο τομέα, αλλά όχι απαραίτητα. Σκέψαμε. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν κάποιες πτυχές και εκτός του startup. Παρ' όλα αυτά όμως, μου άρεσε πάρα πολύ που τα βρήκα συγκεντρωμένα. Δηλαδή, κοίταξα πια εντάξει Revolution. Κάποιες έννοιες εκεί που ήξερα, αλλά δεν είχα ελέγξει. SEO. Δεν είχα ιδέα. Δεν είχε τύχη. Τα βρήκα. Cloud. Έλα, σε εμάς είναι απαραίτητο. Τα βασικά και λίγο παραπάνω τα βασικά τα ήξερα. Αλλά μου άρεσε που βρήκα και κάποια κομμάτια παραπάνω. Κάποιες δύο στις έννοιες που δεν ήξερα. Άλλο τομέα. Θέλουμε να κάνουμε μια παρουσίαση. Πώς θα την κάνουμε, PowerPoint, που είναι industry standard και τα τελευταία 15 χρόνια και παραπάνω. Υπάρχει το Sway. Αυτό δεν το ήξερα. Το είπα και τα παιδιά στην δουλειά μου. Λέγανε, είναι το Sway. Λέω, παιδιά, ούτε εγώ το ήξερα. Το βρήκα εκεί. Το έχει μάθει μέσα τόσο καιρό και δεν το είχαμε πάρει καμπάρι. Και ενθουσιαστήκαμε. Είναι έξυπνο, είναι fun. Επίσης, επειδή ένα από τα πράγματα που κάνει είναι να εκπαιδεύω τους μικρούς που έρχονται τώρα, που εκπαιδεύει όλοι χάρο, φέρνει απόφυγη. Και ο πρώτος μήνας ήταν πάντα δες αυτό, κάνε εκείνο, να το συζητήσω αυτό, κάποια θεωρία τα λεφτά. System administration and IT infrastructure. Γλίτωσα μια εβδομάδα δουλειά. Δύο εβδομάδες δουλειά. Δεν υπερβάλλωσα το κάνω. Ό,τι ακριβώς που έλεγα εγώ, μόνο που είναι οργανωμένο, με βιντεάκια και είναι του Coursera. Εγγύηση τέλο πάντων, είναι φτιαγμένο από τον Google συγκεκριμένο. Πλέον μίλησα και με τι διευθυντέ και αποφασίσαμε ότι από εδώ και στο εξή, όποιο καινούριο έρχεται, για να το δείχνουμε αυτό. Και μετά, ό,τι αποφασίσει, μα ρωτάει. Σα γλιτώνει πολύ in-house training. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πρώτα δύο εβδομάδε, δηλαδή, τέλο πάντων, αυτό το κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα. Επίση, επειδή έχει συγκρατούμε από του χρήστε. Χιλιάδες παλαιοπωνίες, αλλά κυρίως τους Έλληνες το πρόβλημα. Δεν σας κρύβω ότι το επίπεδο είναι λίγο χαμηλό. Ναι. Δηλαδή, μπαίναμε στη διαδικασία, ας πούμε, δεξί κλικ, αριστερό κλικ, ποια είναι η διαφορά, folder έχει από εδώ και από εκεί. Και μιλάμε για ανθρώπους που δουλεύουν σε γραφείο. Όταν λοιπόν εισηγήθηκα και στους διευθυντές, τους λέω, παιδιά, για να δούμε λίγο. Υπάρχουν, εντάξει, υπήρχαν και πριν, αλλά κανείς δεν έδωσε τη διαδικασία της. Τους έλεγα, μα υπάρχει Coursera, υπάρχει Udemy. Δεν έπαιρνε κανείς τη διαδικασία. Ναι, υπάρχουν. Τώρα τα βρήκανε μαζεμένα. Πολλά από αυτά είναι και στα ελληνικά. Επομένως, τι είστε, παιδιά, μην το ψάχνετε. Ένα, δύο, τρία. Όλοι θέλετε από εκεί, από εκεί και πέρα, προχωράτε λίγο παραπάνω. Το e-banking που ανέφερα πριν κάποιες φίλες. Ξέρετε, είχαμε πρόβλημα με αυτό το πράγμα. Ότι βάζαμε στους προεξιστές της εταιρείας να κάνει e-banking για τους συναδέλφους. Αστείο. Για εσάς και για μένα και για πολλοί κόσμο είναι αστείο, αλλά για πολλοί κόσμο δεν είναι αστείο. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω, πιστεύω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό βήμα. Να πω όμως ένα πράγμα, μια εγγύηση. Βεβαίως. Στον τομέα του δικού μου τώρα, όχι τόσο για το μέσο χρήστη, αλλά ίσως και για κάποιον επαγγελματία του χώρου νέο ή παλιότερο. Επειδή είδα και είχε κάνει αυτή την εταιρεία στο Coursera, το Coursera δίνει σε μια δυνατότητα ένα, δύο, τρία, τέσσερα μαθήματα και να παίξει ένα certification. Λοιπόν, δεν θα ήταν μια πάρα πολύ καλή. Σε εμάς είναι απαραίτητο, σε εμάς μας κρίνουν από αυτό. Κάθε χρόνο κρινόμαστε στο τέλος της χρονιάς τι certification που είσαι στο τάσο. Πέντε, λίγα, ο άλλος πήρε οχτώ. Το έχεις μάθει αυτό, το έχεις μάθει. Απόδειξε μου το. Λοιπόν, κάποιες φορές δέχονται ακόμα και τα του Coursera τα certification. Κάποιες φορές παίρνουν τις μάχες των certification. Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα, άμα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Τάσο, το κουβεντιάζαμε λίγο πριν με τους υπουργούς.
και λέγαμε ότι σε πρώτη φάση θα μπορούσαμε κάλλιστα εμείς ως δημόσιο, ως διαχειριστές της ψηφιακής ακαδημίας, να πιστοποιούμε ότι κάποιος ολοκλήρωσε ένα μάθημα. Είναι, μπορεί να μην είναι, να μην έχει την ίδια αξία με το επίσημο certification της Microsoft, είναι όμως μία απόδειξη ότι αφιέρωσες τόσες ώρες σε αυτό το πρόγραμμα και απέκτησες αυτές τις δεξιότητες. Και από εκεί και πέρα, καθώς θα ενισχύουμε τη συνεργασία μας και με άλλους παρόχους, το ζήτημα της επίσημης πιστοποίησης προφανώς ανεβαίνει πολύ ψηλά και στη δικιά μας ατζέντα. Διότι η αγορά, και χαίρομαι που το επισημαίνεις αυτό, θα ζητάει όλο ένα και περισσότερες δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές είναι δεξιότητες που αποκτούνται πολύ πιο εύκολα με ψηφιακό τρόπο, κλιματικά, στον ελεύθερο χρόνο μας. Τονίζω ότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι ασύγχρονη εκπαίδευση, άρα ο καθένας μπορεί να μπει όποτε θέλει, όταν έχει χρόνο και να ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα με το δικό του ρυθμό. Αλλά βέβαια είναι πάρα πολύ καλό, άπαξ και το έχει ολοκληρώσει, αυτό να μπορεί να το προσθέτει στο βιογραφικό του, να το γνωρίζει ο νυν εργοδότης του, ο μελλοντικός εργοδότης του, γιατί γι' αυτό τελικά θα κριθεί από μια αγορά εργασίας η οποία, όπως ξέρεις καλά, είναι πολύ απαιτητική. Αμήλυτη χάρη. Ναι. Παράδειγμα, να σα δώσω το τελευταίο. Για παράδειγμα, κάνω μια ξεκίνηση από την εβδομάδα μια συνεργασία για τη ΑΡΑ. Λοιπόν, σε έναν ιδιώτη online, ασύγχρονα, όπως επίσης το πόρτα, το οποίο έχει ένα κόστο, αλλά το αστείο είναι πιο ότι τελειώνοντας αυτό το κόστο, οι εξετάσεις για να πιστοποιηθείς είναι δωρεάν. Σκέφτηκα λοιπόν, ένα τέτοιο κόστο, άμα επίσης στο ΨΑΠ, χωρίς το κόστος των 200 κάτι ευρώ που πλήρωσα, θα μπορούσε να είναι, δεν είναι και κάτι τόσο δύσκολο. Πέτρο που το είδα. Και ο πολίτης θα μπορούσε, ο IT professional ή οποιοδήποτε άλλο, θα μπορούσε να πάει να πιστοποιηθεί έτσι κι αλλιώς δωρεάν. Πιστοποίηση είναι δωρεάν. Τα μαθήματα δεν είναι. Δεν θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα που σκέφτηκα. Νομίζω ότι θίγει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και αυτό είναι η ισορροπία μεταξύ του. Περιεχομένου το οποίο παρέχεται δωρεάν συνολικά και του περιεχομένου που ρυθμίζεται από την ιδιωτική αγορά και το οποίο με κάποιο τρόπο πρέπει να το πληρώσεις. Είτε να το πληρώσεις ως ιδιώτης, είτε αύριο να έρθουμε εμείς να επιδοτήσουμε αυτή την πιο οργανωμένη εκπαίδευση αξιοποιώντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Θα υπάρχουν πολλά χρήματα διαθέσιμα τα οποία θα πέσουν στην αγορά και όταν εμείς βλέπουμε στο δικό μου το μυαλό, τις τρεις μεγάλες εθνικές προτεραιότητες που είναι η κλιματική αλλαγή, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και οι δεξιότητες. Οι δεξιότητες ως αντικείμενο τεράστιας σημασίας για να ευθυγραμμιστεί η αγορά εργασίας και οι εργαζόμενοι μας με τις ανάγκες των εργοδοτών, εκεί θα λειτουργήσει και η δωρεάν αγορά, που είναι αυτό το οποίο κάνουμε εμείς, αλλά θέλουμε να βάλουμε και μια σφραγίδα αναγνώρισης της δουλειάς που γίνεται. Προφανώς θα λειτουργήσει σε μεγάλο βαθμό και η ιδιωτική αγορά, είτε με δαπάνη του ίδιου του πολίτη, είτε με σημαντική συνεισφορά του κράτους. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι δύο αγορές παράλληλα και προφανώς να μην κανιβαλήσει και η μία την άλλη, αλλά θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχει ένα μεγάλο κόρπους πια, το οποίο όλο ένα και θα ενισχύεται γνώσεων βασικών που παρέχονται δωρεάν. Τονίζω, δεν είναι δικό μας περιεχόμενο, αλλά πιστεύω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ έξυπνο και user-friendly, για να χρησιμοποιήσω την ορολογία, interface, ώστε ο πολίτης εύκολα και γρήγορα να ξέρει ότι αντί να χάνεται μέσα σε ένα διαδίκτυο το οποίο όντως μπορεί να είναι χαοτικό, θα μπει στην ψηφιακή ακαδημία και θα βρει πολλά πράγματα τα οποία τον ενδιαφέρουν και θα είναι αυτή η πρώτη του επιλογή εάν θέλει να αρχίσει να εξοικειώνεται με τον κόσμο της ψηφιακής κατάρτισης. Εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο τη Μαρίλη, η οποία δουλεύει έτσι από το σπίτι. Έχεις και δύο παιδιά στην εφηβεία από ό,τι καταλαβαίνω. Πώς ήταν έτσι, η δικιά σου εμπειρία του να δουλεύεις από το σπίτι, να χτίζεις και να ενισχύεις τις ψηφιακές σου δεξιότητες? Θα σας εξηγήσω. Πολλά τα χρόνια δούλευα σαν δημοσιογράφος σε μεγάλους εκδοτικούς οργανισμούς. Αλλά ένα πρόβλημα υγείας με ανάγκασε να δουλεύω πλέον από το σπίτι.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχω υπερορίσει τις προδοξίες μου. Έχω ακόμα πολλές προδοξίες, τις οποίες όμως πρέπει να τις καλλιεργήσω και να τις κινήσω μέσα από το ίντερνετ, και το δίκτυο και το κομπιούτερ και όλα. Τώρα πια δεν έχω τμήμα IT για να με υποστηρίζει και βρέθηκα κάποια στιγμή να μην ξέρω τίποτα και να μην αντιμετωπίσω μόνη μου με το κομπιούτερ. Πήρα πολύ μεγάλη βοήθεια, είχα πολλές απορίες μου αναπλέγοντας τα μαθήματα της ψηφιακής ακαδημίας. Γιατί ένιωθα τόσο μόνη και τόσο έπρεπε να τις στέλνω όπως τη λέγαμε να τις ρωτάω τα πολύ αυτονόητα. Βρήκα όμως απαντήσεις και μπορώ πια μόνη μου να βρίσκω τον δρόμο μου. Με έκανε να νιώθω μεγαλύτερη αυτοδοποίηση, μου έδωσε, ήταν εργαλείο για μένα. Ναι. Έγινες, έναν άνθρωπο που βρίσκεται μόνος στο σπίτι του, κάνει έγινες ο IT manager του ψηφιακού σου γραφείου. Δηλαδή, αυτό λέω. Δεν έχω πρόβλημα ακόμα, ναι. Αλλά βρήκα πολλά. Βρήκα, όπως και ο Τάσος να κάλεσε απαντήσεις σε έννοιες που δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Ναι. Έτσι και εγώ έλυσα απορίες που δεν φανταζόμουν ότι μπορούσε κανείς να μου κλείσει. Μόνο μου, διαβάζοντας. Ναι. Αυτό βρήκα στην ψηφιακή. Πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο λες και νομίζω ότι είναι και εναρμονισμένο με μια λογική ότι πια σήμερα η απόκτηση της γνώσης είναι μια συνεχής διαδικασία. Ουσιαστικά δεν σταματάει ποτέ. Δεν τελειώνει με το να πάρουμε ένα πτυχίο ή να τελειώσουμε το σχολείο. Και αυτή νομίζω είναι μια κουλτούρα η οποία μπορεί να τη δει κανείς είτε ως απειλή, Παναγία μου, θα μείνω πίσω, είτε ως μια τεράστια ευκαιρία και μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Φαντάζομαι όταν κανείς μαθαίνει καινούργια πράγματα, τα οποία έχουν και ένα πρακτικό χαρακτήρα και όπως είπες εσύ, δεν είσαι εξαρτημένη από το να πάρεις κάποιο φίλο σου ή κάποιον τεχνικό να σε βοηθήσει, γιατί μπορείς να λύνεις μόνη σου βασικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά σου. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά, αν επιτρέπετε? Είναι 11 και 13. Έχω πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το τι ακριβώς κάνουν όταν βρίσκονται μέσα στο διαδίκτυο και γι' αυτό πήρε και σε αυτό πολύ βοήθεια στο μάθημα της ασφάλειας. Ναι. Το οποίο είναι, φαντάζομαι, πρέπει να μείνει υποχρεωτικό σε όλη τη συμφωνία, σε όλα τα σπίτια. Ναι, ναι. Και αυτό που λες είναι ενδιαφέρον. Διότι, είναι πολύ σημαντικό. Εμένα είναι λίγο μεγαλύτερα. Αλλά το γεγονός ότι θα μπορούμε οργανωμένα είναι πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή που μου δίνεις. Δηλαδή να καταλήξουμε σε ένα μάθημα ασφάλειας στο διαδίκτυο που δεν θα φορά πια τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά, ό,τι και να είναι πιο εξοικειμένα, αλλά θα φορά τους γονείς. Έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όσο δυνατόν περισσότεροι γονείς και θα πρέπει να το κάνουμε πολύ, πολύ απλό και πολύ basic, έτσι, να είναι σε κανένα δύο επίπεδα και να το διαφημίσουμε ξεχωριστά. Γιατί φαντάζομαι ότι πολλοί γονείς έχουν αυτή την ανησυχία. Ναι. Όλοι πρέπει να την έχουν, πρέπει να είναι υποστηρική. Ναι. Ναι. Αυτό είναι μια. Μας έδωσες μια εξαιρετική ιδέα. Κύριε Πρόεδρε, είναι το πιο δημοφιλές μάθημα. Τα μαθήματα τα σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο έχουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Ναι, μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ. Και μετά τα μαθήματα τα σχετικά με αυτοματισμό γραφείου. Ναι, αυτό το οποίο κουβεντιάζαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ειδικά στη Μαρία. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Αύριο, ποια είναι η πρώτη σου προτίμηση, ποια σχολή είναι? Marketing. Ναι. Και μετά χρηματοοικονομικά. Πολύ, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είσαι στην Αθήνα. Στην Αθήνα είσαι, έτσι, δεν είναι? Στην Αθήνα. Και οι δύο μου είχαν στις Αθήνα τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία. Ναι, υπάρχουν εξαιρετικές σχολές αυτό το αντικείμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε.